Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, καλησπέρα από το γήπεδο της Δόξας. Σήμερα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Μαυραϊτούς. Υποδέχονται την ήδη υποβιβασμένη ομάδα της Αλεξανδρούπολης, η οποία παλεύει όμως όλα τα παιχνίδια. Η Δόξα, η οποία θέλει σήμερα την νίκη, να φτάσει τους 40 βαθμούς και ουσιαστικά να τελειώσει και μαθηματικά με το θέμα της παραμονής στην κατηγορία. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες σήμερα. Μεγάλη Τετάρτη, εμβόλυμη αγωνιστική σε όλο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, σε όλους τους ομίλους. Για την ομάδα της Δόξας έχουμε ο Γιάννης Αποστολίδης, επέλεξε, έκανε και κάποιες αλλαγές. Ηλιάδη στο τέρμα, 2 Πιτσόλη, 4 Φραγκούλη, 5 Παπαϊωάννου, 8 Σάβα Κυριακίδη, 9 Παύλο Χατζηδημητρίου, 10 Νίκο Σαμπανίδη, 13 ο νεαρό Άγγελο Στάικο, 17 ο Μπλιό, 18 Οικονομίδη και 19 ο Κόντο. Αυτή είναι η αρχική 11 για τη Δόξα. Στον πάγκο Ιορδανίδη, Ρούτση, Κυριακίδη Δημήτρη, Ιορδανίδη Χρήστο, με το νούμερο 3 είναι ο Ιορδανίδη ο Άρης στον πάγκο, Κολιοφούκα μετά από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε, επανέρχεται στην αποστολή τη Δόξα ο έμπειρο τερματοφύλακα, Ανθουλάκη, Ιωσιφίδη, Θεοδοσιάδη και Γιάννης Περσίδης συμπληρώνουν την αποστολή. Πάμε να δούμε και την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Πασχάλη Ζαπαρτίδη, προπονητής της ομάδας, με Κασκαντάμι στο τέρμα, Δωρουδηγέννη Τζατζανά, Σωτηράκη Τσιεγκυλίδη, Μουρατίδη Παπάζογλου Τοπάλι, Ράλι Πατσιόρα και Κυριζάκη στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο, Μπόγλου Ντεμπρόβα, Τσιτσεκίδης και Σουδάκης Παπαγεωργίου Γκαϊδατζής, Μαλτέζος Πατσιόρας Άγγελος και Τσίγκας. Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Ασβεστόπουλος του Συνδέσμου Κιλκής, με βοηθούς τον κύριο Μαυρογιώργη του Συνδέσμου Πιερίας και την κυρία Τσικλιτάρη, η οποία επίσης είναι από τον Σύνδεσμο Πιερίας. Θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στο ξεκίνημα του αγώνα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην Προέδρου των Μαυραϊτών, του Σάκη Ορφανίδη, με μεγάλη προσφορά στην ομάδα. Ο κύριος Ορφανίδης χορεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα, μετά από αίτημα της Δόξας προς την διοργανώτρια αρχή που έγινε αποδεκτό, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ξεκίνημα του αγώνα στη μνήμη του Σάκη Ορφανίδη. Ενός λεπτού σιγή, λοιπόν, στη μνήμη του παλιού Προέδρου της Δόξας, του Σάκη Ορφανίδη. Όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως είπαμε, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Μαυραϊτούς, που μετά το μεγάλο διπλό στον Εύωσμο απέναντι στον Αγροτικό Αστέρα με 0-3, θέλουν σήμερα τη νίκη Παπαϊωάννου και Πιτσόλης. Και τώρα ανεβαίνει ο Φραγκούλης από αριστερά. Φραγκούλης βλέπει την κίνηση του Κυριακίδη, του κάνει την μπάσα. Για να δούμε, Κόντος. Κόντος θα πάρει την μπάλα, σέντρα, κεφαλιά του Σαμπανίδη με τα πόδια, κόβει ο τερματοφύλακας Μπλιός και πάλι ο γκολκίπερ ο Κασκαντάμι θα διώξει την μπάλα. Δεν πέρασε τη γραμμή σύμφωνα με την βοηθό, την κυρία Τσικλιτάρη, η οποία είχε την ευθύνη αυτή τη φάση, ήταν στη γραμμή. Η απομάκρυση του τερματοφύλακα του Κασκαντάμι, πολύ καλή η πρώτη στιγμή της Δόξας με τον Σαμπανίδη. Επιμένει η Δόξα με τον Πιτσόλη, το σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη προσπάθεια της Δόξας στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, με την κεφαλιά του Σαμπανίδη, με τα πόδια έδιωξε ο Κασκαντάμις και στο νέο σούτ που έγινε από κοντά από τον Πιό, νέα απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλές και οι δύο επεμβάσεις του. Τα Πιτσόλης προσπαθεί να τη σκάψει προς τον Κόντο, θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μουρατίδη. Κόντος τώρα, υπάρχει πλεονέκτημα. Κόντος το σούτ, το περιμένει την μπάλα στη γωνία του Κασκαντάμις, που είναι καλός τερματοφύλακας. Στο 5 θα μπλοκάρει αυτό το σούτ του Κόντου, του ξαπλωμένος. Κόντος, ωραία εκτέλεση, πέρασε από το τείχος η μπάλα, τη βρίσκει ο Κασκαντάμις, βρίσκει στο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τη Δόξα και κόρνερ τώρα από το γύρισμα του Παπαϊωάννου. Κόρνερ για τη Δόξα από δεξιά, εκτελείται μέσα στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα, γύρισμα του Σαπανίδη, δεν έχει βγει η μπάλα τώρα. Σταματάει η φάση και δίνει out το ρέφερι της αναμέτρησης, Οικονομίδης. Επιμένουν τη Δόξα. Νέο γέμισμα κεφαλιά μέσα από την περιοχή από τον Κόντο, που τρύπωσε εκεί μεταξύ των δύο στόπερ και έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε out. Λάγιο που εκτελέστηκε. Μια μπροστινή κεφαλιά τώρα σε πολύ καλή θέση. Φιλοξενούμενη. Ηλιάδης απομακρύνει. Νέο σου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κυριζάκη. Αστόχησε πολύ μεγάλη φάση από το πουθενά για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, που δεν είχε απειλήσει μέχρι τώρα. Να όμως, είπαμε, ο Κυριζάκης είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής. Μπήκε μέσα στη φάση, έκανε το πρώτο πλασέ. Ο Παπάζογλου ήταν, διορθώνω, και όχι ο Κυριζάκης, ο παίκτης που έκανε αυτό το σούτ. Αλλά ο Ηλιάδης σωτήρια έκανε την επέμβαση και στη συνέχεια πάνω στη γραμμή απομάκρυναν την μπάλα οι παίκτες της Δόξας. Καμπανάκι κινδύνου. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Κόντος, ωραίο σήκωμα της μπάλας, Χατζηδημητρίου με μία το σούτ, η μπάλα out, ωραία κίνηση και ωραίο το σούτ από τον Παύλο Χατζηδημητρίου από την μπάσα του Αλέξανδρου Κόντου. Εγκινήσει το σούτ στο 26, απειλεί η Δόξα με τον Παύλο Χατζηδημητρίου, η μπάλα πέρασε out. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Νάτος πάλι ο Παπάζογλου μες στην περιοχή, είπαμε, θέλει προσοχή αυτός. Και ο Κυριζάκης τώρα, ο Ηλιάδης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Πιτσόλης, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Κυριακίδη. Κυριακίδης έκανε μια κεφαλιά, πέρασε η μπάλα. Να το σπαλεί ο Πιτσόλη, σουτ, όχι, δεν είναι καλό το σουτ του Πιτσόλη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δεκάρια out.
στο 36 Κυριακίδη. Κυριακίδη Συρτή, κακή σέντρα. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι βγαίνουν στην κόντρα με τον Κυριζάκη. Κυριζάκης με Μπλιό, Κυριζάκης μπαίνει ο Μπλιό. Τελευταία στιγμή του βάζει την κόντρα και παραχωρεί το κόρνερ. Είδατε πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η Αλεξανδρούπολη στην κόντρα με αυτού του δύο δαιμόνιου μπροστά, Παπάζογλου και Κυριζάκη. Βγήκε στην κόντρα ο Κυριζάκης, κανένα offside. Την μπάλα την πήρε πίσω από το κέντρο, ξεκίνησε τη φάση. Αλλά ο Μπλιό τον πρόλαβε, παραχώρησε το κόρνερ στο 40. Το ρολόι μα δείχνει 45. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες της Δόξας να βρει γκολ πριν το ημίχρονο. Κόντος, καλή εκτέλεση. Πάλι ο Κασκαντάμι είναι εκεί στο απέναντι γάμα αυτή τη φορά. Πολύ καλή εκτέλεση του Κόντου, αλλά είναι πάλι εκεί ο γκολκίπερ της Αλεξανδρούπολης και αποκρούει την μπάλα. Καταπληκτική επέμβαση. Στο 45 και πάλι Κασκαντάμις δηλώνει παρόν στο φάουλ του Κόντου. Νίσκε και τώρα σφυρίζει δύο φορές ο κύριος Ασβεστόπουλος. Φινάλε ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Δόξα Δράμας Αλεξανδρούπολη 0-0. Θα επανέλθουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεύτερο ημίχρονο στη σέντρα η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, η Δόξα που μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου, εκτελείται πλάγιο, Κόντος από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα, Σαμπανίδης μπαίνει στη φάση, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη Δόξα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου στο 47 με σκόρερ το Σαμπανίδη. Θα δούμε και την επανάληψη. Η Δόξα η οποία ήταν καλύτερη και στο πρώτο ημίχρονο, είδαμε τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε και εδώ από τη σέντρα του Κόντου με το γόνατο ουσιαστικά ο Σαμπανίδης σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Άλλη μια φορά η επανάληψη, το γκολ από το Σαμπανίδη στο 47. Η Δόξα στην πρώτη φάση του δευτέρου ημίχρονου ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 και ουσιαστικά κάνει πιο εύκολο το έργο της για τη συνέχεια του μάτς. Νέα προσπάθεια για την ομάδα της Δόξας, προσπάθεια και πάλι με τον Κόντο. Κόντος θα κάνει τη σέντρα, ο Κασκαντάμις θα μπλοκάρει πριν γίνει επικίνδυνος ο Χατζηδημητρίου στο δεύτερο δοκάρι. Η Δόξα πίεσε στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ. Πάμε στο 63, ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον Μπλιό, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια για τη Δόξα, μια σέντρα προς την περιοχή, η μπάλα προς τα πίσω. Θα γίνει μια προσπάθεια από τον Ιωσιφίδη. Ωραία σέντρα, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Κατέληξε out, δεν υπήρχε offside. Το Χατζηδημητρίου έκανε την προβολή, η μπάλα πέρασε out. Επιμένει Δόξα με τον Θεοδοσιάδη που μπήκε αλλαγή και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Έδωσε λύσεις, έδωσε τρεξίματα. Κάνει τη σέντρα, μια κεφαλιά από τον Οικονομίδη. Η μπάλα θα περάσει out. Πάμε στο τελευταίο 15 λεπτό του μάτς. Φραγκούλης ανεβαίνει από την άμυνα. Ωραία η πάσα του για τον Ανθουλάκη. Αυτός έπαιξε με μία για τον Νίκο τον Σαμπανίδη. Σαμπανίδης μπαίνει στην περιοχή. Η σέντρα τελευταία στιγμή το τάκλινγκ εκεί από τον Τσιγκελίδη θα κόψει την μπάλα σε κόρνερ. Νέα προσπάθεια τώρα για τους φιλοξενούμενους. Με ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά που θα εκτελέσει ο δεξιός μπακ. Εδώ λοιπόν η εκτέλεση, η προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους, θα γίνει ένα καλό σουτ αλλά ο Ηλιάδης θα μπλοκάρει αυτό το σουτ που έγινε για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Εδώ και πάλι η επανάληψη, ο Κυριζάκης πρέπει να είναι ο σουτ που κάνει, όχι ο Παπάζογλου, είναι ο παίχτης που κάνει το σουτ για να μπλοκάρει ο Ηλιάδης. Εδώ και πάλι προσπάθεια, κάποιες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για πέναλτι. Το σουτ του Κυριζάκη θα μπλοκάρει εύκολα ο Ηλιάδης. Επιμένει η Αλεξανδρούπολη, όσο έμενε αυτό το έφθαρα στο 1-0, η Δόξα δεν μπορούσε να ησυχάσει. Εδώ μια σέντρα σουτ, ο Ηλιάδης ελέγχει τη γωνία του. Η μπάλα περνάει εκτός. Προσπάθεια για τη Δόξα με τον Ανθουλάκη, μπαίνει στην περιοχή Κυριακίδη, στο σουτ στα σώματα. Επιμένει ο Κυριακίδης, νέα κόντρα το σουτ και εδώ τελειώνουν όλα στο 84. Χρήστος Ιορδανίδης, το 2-0 για τη Δόξα. Ο Γιάννης Αποστολίδης έκανε πιο επιθετική την ομάδα στο τέλος, πέρασε και τον Δημήτρη Κυριακίδη στο μάτς και τον Χρήστο Ιορδανίδη. 2-0 για τη Δόξα στο 84. Όλα ξεκίνησαν από την ωραία προσπάθεια του Ανθουλάκη από αριστερά τη σέντρα. Κυριακίδης διπλή κόντρα και ο Χρήστος Ιορδανίδης με ωραίο δυνατό σουτ δεν αφήνει περιθώρια στον πολύ καλό τερματοφύλακα της Αλεξανδρούπολης, στον Κασκαντάμι, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τη Δόξα με σκόρερ το Χρήστο Ιορδανίδη. Και άλλη μια φορά η επανάληψη και το γκολ από τον Ιορδανίδη. Νέα προσπάθεια για τη Δόξα με τον Ανθουλάκη. Ανθουλάκης κρατάει την μπάλα, παίζει ωραία προς τον Κυριακίδη, κόβεται. Μπλιός και πάλι στον Δημήτρη Κυριακίδη που κάνει ωραία προσποίηση. Καλό σουτ, σιρτό. Η μπάλα out, είναι άγαλμα ο τερματοφύλακας. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Κυριακίδη να χρηστεί και αυτό σκόρερ στο 86. Νέα προσπάθεια για την ομάδα της Δόξας από δεξιά και πάλι με τον Δημήτρη Κυριακίδη, ο οποίος κάνει μια ωραία κοφτή πάσα για τον Μπλιό. Ωραία η κίνηση του Μπλιό και η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 για τη Δόξα. Πολύ ωραία η κίνηση από τον Στέλιο Μπλιό, από τους καλύτερους παίκτες της Δόξας στο μάτς.
Ωραία και η πάσα του Κυριακίδη πέρασε στην περιοχή, σκόραρε στο 92-3-0 για τη Δόξα. Νομίζω ότι το γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου απελευθέρωσε τους Μαυραϊτούς. Εδώ και πάλι πολύ ωραία η τρίπλα από τον Πιό και το πλασέ στην απέναντι γωνία. 3-0 για τους Μαυραϊτούς και πάλι εδώ Δημήτρης Κυριακίδης σερβίρει. Μπιός η προσποίηση, μπαίνει στην περιοχή, εκτελεί. 3-0 για τη Δόξα με 3 γκολ στο δεύτερο ημιχρόνο. 47 Σαμπανίδης, 82 84 Ιορδανίδης και στο 92 ο Μπιός, το τελικό 3-0. Και λήξη αναμέτρησης από τον κύριο Ασβεστόπουλο, διαιτητή της αναμέτρησης.